Σήμερα, αγαπητοί μου, μας διηγήθηκε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων. Μόνος μαζί με τους 12 μαθητάς του. Όταν το πληροφορήθη το πλήθος του κόσμου, τον ακολούθησαν πεζοπορώντες από διάφορες πόλεις. Τότε ο Ιησούς ευγήκε από το έρημο καταφύγιο του και είδε πολύ κόσμο. Τους λυπήθηκε και θεράπευσε τους αρρώστους. Όπως είναι ερημικός και η ώρα περασμένη, απόλυσε τον κόσμο για να πάνε στα γύρω χωριά και να αγοράσουν κάτι για να φάνε. Ο Ιησούς όμως τους είπε: «Δεν έχουν ανάγκη να πάνε πουθενά. Δώσατε τους εσείς να φάνε». Και εκείνοι του απαντούν: «Δεν έχουμε μαζί μας παρά μόνον 5 ψωμιά και 2 ψάρια». Και ο Ιησούς τους λέγει: «Φέρτε τα μου εδώ». Και αφού έδωσε εντολή στον κόσμο να καθίσουν για φαγητό πάνω στο χορτάρι, επήρε τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έστρεψε τα μάτια του στον ουρανό, τα ευλόγησε, έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητάς του και εκείνοι στο πλήθος. Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν και σήκωσαν τα περισσεύματα από τα κομμάτια 12 κοφίνια γεμάτα. Και αυτοί που έφαγαν ήσαν περίπου 5.000 άνδρες, χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Η όλη περικοπή, αγαπητοί, είναι σπουδαιοτάτη και είναι γεμάτη από θεολογικές θέσεις. Θα μείνουμε όμως μόνο σε μία. Στο σημείο που λέγει: «Έδωκε τις μαθητές τους άρτους, είδε μαθητέ της όχλης». Δηλαδή, αφού ευλόγησε, έδωσε κομμένα ψωμιά, τους 5 άρτους που είχαν, εις τους μαθητάς του, και οι μαθητές με τη σειρά τους εις τους παράδοση. Αυτό θα είναι το θέμα μας σήμερα και θα παρακαλέσω πολύ να το προσέξουμε. Αυτή η παράδοση στο σκηνικό του χορτασμού των πεντακισχυλίων ήταν μία μικρογραφία της όλης αποστολικής παραδόσεως που θα εγίνετο και το θεμέλιον της Εκκλησίας. Λέμε στο σύμβολο της πίστεως: «Πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν». Δηλαδή μία εκκλησία που ιδρύθηκε στους 12 Αποστόλους ή που έχει θεμέλιό της η Εκκλησία τους 12 Αποστόλους. Η αποστολικότητα της Εκκλησίας είναι ένα από τα βασικά θεμέλια της Εκκλησίας και σημαίνει ότι στηρίζεται στην διδασκαλία των Αποστόλων που παρέλαβαν ζωντανά από τον ίδιο τον Χριστό. Ο Κύριος δεν έγραψε, είναι γνωστό, τίποτα. Οι Απόστολοι έγραψαν. Εδίδαξε μόνον ο Κύριος και οι μαθητές παρέλαβαν τη διδασκαλία του, την οποία και κατεχώρησαν, όπως είναι τα λεγόμενα 4 υπομνήματα, έτσι λέγονται, δηλαδή τους 4 Ευαγγελιστάς, όπως είναι και οι επιστολές του Παύλου και τα λοιπά και των λοιπών επιστολών. Οι μαθητές κατοπινά διδάσκουν ό,τι εδιδάχθησαν με βάση αυτά που έγραψαν. Αυτή η παράδοση της Εκκλησίας, σας είπα, είναι θεμελιώδους σημασίας. Στην Παλαιά Διαθήκη πέρα, γιατί τρώμε άζυμο ψωμί, εσύ θα εξηγήσεις. Συνεπώς, πώς διατηρήθηκε αυτή η παράδοση του Πάσχα της Ερυθράς Θαλάσσης από γενεά σε γενεά, από πατέρα σε παιδί? Γι' αυτό λέγει
επερώτησον τον πατέρα σου και αναγγελίσει και τους πρεσβυτέρους σου και ερούσισι. Και θα σου πούν οι πρεσβύτεροι. Θα μπορούσε ο Θεός βέβαια να αποκαλύπτεται σε κάθε γενεά. Μια γενεά λογαριάζεται σε 30 χρόνια. Θα έπρεπε λοιπόν, θα μπορούσε δηλαδή ο Θεός να αποκαλύπτεται κάθε 30 χρόνια και να μην υπάρχει αυτή η παράδοση. Όμως ο Θεός θέλει να υπάρχει αυτή η παράδοση. Αν ερωτήσετε γιατί, διότι στην παράδοση διατηρείται ένα θεμελιωδέστατο στοιχείο που λέγεται πίστης. Δηλαδή διατηρείται η πίστη, θα πιστέψεις. Εμείς δεν βλέπουμε στη ζωή μας τίποτα θαύματα ή όλα αυτά που περιγράφονται στην Παλαιά Διαθήκη κλπ. Τίποτα. Αλλά τι κάνουμε, αφού μας παρεδόθησαν, τα πιστεύουμε. Έτσι διατηρείται επιπλέον, όπως σας είπα, αναδεικνύεται αυτό που λέγεται πίστης. Εκείνο το «επερώτησον τον πατέρα σου», να ρωτήσει τον πατέρα σου, είναι το θεμέλιο, προσέξτε, της πατερικής παραδόσεως. Όχι της αποστολικής, αλλά της πατερικής παραδόσεως. Γι' αυτό και στην εορτή των Οικουμενικών Συνόδων που έχουμε κάποιες φορές μέσα στο χρόνο, χρησιμοποιείται ως ανάγνωσμα, από βραδύς στον Εσπερινό, εκείνο που λέγει ό,τι αφορά σε αυτό. Επερώτησαν τον πατέρα σου. Βέβαια, η αποστολική παράδοση διαφέρει από την πατερική παράδοση. Πρέπει αυτό να τα διακρίνουμε. Η αποστολική παράδοση είναι οι Απόστολοι σαν αυτόπτε και σαν αυτίκοοι. Είδαν με τα μάτια τους, άκουσαν με τα αυτιά τους και τώρα παραδίδουν ό,τι είδαν και ό,τι άκουσαν. Αυτό λέγεται αποστολική παράδοση. Ο Κύριος είπε στους μαθητάς του «Και εσες θέμην μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης». Να σταθείτε, λέει, μάρτυρες μου στην Ιουδαία, στη Σαμάρια, σε όλη τη γη. Όπου βγείτε θα πείτε «Εμείς τον είδαμε». Εμείς τον ακούσαμε τον Ιησούν. Θα γράψει δε ακόμη κάτι περισσότερο ο Απόστολος Πέτρος. Φάγαμε και ήπιαμε μαζί του. Και αν το θέλετε, η αιτία που εξελέγει ο 12ος μαθητής, παρότι δεν κατέλαβε βέβαια ο Παύλος την θέση του 12ου μαθητού, απλώς είναι ο 13ος μαθητής. Και αυτός είναι αυτίκος και αυτόπτης, θα σας το πω μετά, διότι έπρεπε, το λέει εκεί, στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων, για να γίνει ένας με εμάς τους 11 μάρτυρας της Αναστάσεως του Χριστού. Εγώ τον είδα τον Ιησούν, τον αναστημένο Ιησούν. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε εδώ την αυτοψία, έχουμε την αυτικοία. Ο Αποστόλος Παύλος λέει κάπου, παρότι είναι μεταγενέστερος, είναι όμως ίσως με τους Αποστόλους. Τελείως ίσως. Το λέει ο ίδιος. Και έτσι είναι. Αν δεν ήτανε, τότε τα συγγράμματά του, οι επιστολές του, δεν θα ήσαν μέσα στην Αγία Γραφή και θα ήταν συγγράμματα δευτέρας σειράς και θα ήταν ο ίδιος Απόστολος δευτέρας σειράς. Όχι αυτίκος και αυτόπτης, αλλά τι λέει. Ουχή τον Κύριον Ιησούν εγώ εώρακα. Εγώ δεν είδα, λέει, τον Κύριον Ιησούν. Πού τον είδε? Και τον είδε και τον άκουσε. Είναι λοιπόν ίσως ισότιμος με τους άλλους μαθητάς. Και είναι η τελευταία παραγγελία που έδωσε ο Χριστός. Πηγαίνετε, πείτε ότι ακούσατε και είδατε από μένα και ταύτα υπόν λέγει επήρθη. Και αφού είπε αυτά, μας γράφει το βιβλίο των πράξεων, επήρθη, ανελήφθη. Ήταν η τελευταία παραγγελία. Εκείνο το «έσες θέμη μάρτυρες» περικλεί όλο το πνεύμα της αποστολικής παραδόσεως. Για να λέμε εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος γράφει
Πορευθέντες, που τους είπε ο Κύριος, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα ενετιλάμην ημίν. Ώστε παράδοσης αποστολική σημαίνει η παράδοση, βλέπετε, επιμένω να το ξαναλέω, η παράδοση των Αποστόλων, ό,τι είδαν και άκουσαν από τον Κύριο. Αντίθετα, η πατερική παράδοση, παράδοση των πατέρων, όχι των Αποστόλων, όπως την σημειώνει η Παλαιά Διαθήκη, είναι η ερμηνεία σαν γράμμα και σαν ζωή του Ευαγγελίου από τους πατέρες και τους Αγίους. Ο Ιερός Χρυσόστομος είναι πατήρ και συνεπώς μας διατηρείται από την πατερική παράδοση. Είναι 3-4 αιώνες μετά Χριστόν. Και ούτω καθεξής, και οι Άγιοι, πατέρες και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας διατηρούν την λεγόμενη πατερική παράδοση. Πώς την διατηρούν, τι ακριβώς διατηρούν, προσέξτε, την ορθή ερμηνεία του κειμένου του Ευαγγελίου. Την ορθή ερμηνεία, την οποία ορθή ερμηνεία διατηρούν όχι με το στόμα, αλλά και με τη ζωή τους, διότι η ζωή τους είναι έκφραση αυτής της ορθής ερμηνείας του γράμματος. Έχουμε λοιπόν δύο παραδόσεις, την αποστολική και την πατερική. Φυσικά η πατερική είναι απολύτως απολύτως σύμφωνη, ταυτίζεται ούτως υπήν με την αποστολική παράδοση. Η πατερική παράδοση είναι γνησία ερμηνεία του παραδοθέντος αποστολικού υλικού. Η πατερική παράδοση είναι σημαντική όσο και η αποστολική παράδοση, όπως σας είπα, και τούτο φέρεται από το φαινόμενο του προτεσταντισμού. Οι Προτεστάντε πέταξαν την παράδοση, πέταξαν την πατερική παράδοση, είπαν δεν έχει αξία και σημασία, και έγιναν κάπου 400-500 κομμάτια. Κάθε παραφιάδα διατηρεί μια δική της παράδοση, επειδή πέταξαν την παράδοση των Πατέρων και των Αγίων. Να το αποτέλεσμα. Είναι πολύ μεγάλη σημασία, τεραστία σημασία. Όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης βλέπει την Άνω Ιερουσαλήμ στο όραμά του εκεί στην Αποκάλυψη να κατέρχεται, λέγει, από τον ουρανό, ή το λέγει τετράγωνο το τείχος αυτής και άλλα πολλά, μεταξύ των άλλων που περιγράφει από τα χαρακτηριστικά της, λέει και τούτο: και το τείχος της πόλεως έχουν θεμελίους 12. Είχε, λέει, 12 θεμέλια το τείχος της. Σημειώσατε δε ότι η Άνω Ιερουσαλήμ είναι η Εκκλησία. Και επ' αυτών ποιον, των 12 θεμελίων, 12 ονόματα των 12 Αποστόλων του Αρνίου. Σαφέστατα. Αποστολική παράδοση είναι ακόμη και κάτι άλλο, αγαπητοί μου. Είναι η παράδοση, και αυτό να το προσέξουμε, αυτής καθεαυτήν την Εκκλησία. Της Εκκλησίας, συγγνώμη. Δηλαδή, όταν ο Κύριος ενεχειρίζεται τους άρτους στους μαθητάς του, στο θαύμα των πεντεκισκυλίων που ακούσαμε σήμερα, ενεχειρίζε το σώμα του που είναι η Εκκλησία. Διότι, προσέξτε, το όλο θαύμα του χορτασμού είναι μία σκία γραφεία, αλλά και μία πρώτη προσέγγιση και βίωση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Είναι φανερό από την περιγραφή που μας κάνει ο Ιωάννης ευθύς την επομένη, που αναζητούν τον Χριστόν οι Καπερναΐτε και τους λέει ο Χριστός: αμήν λέγω ημίν, ζητείτε με ζητάτε, ούχο ότι είδετε σημεία, όχι γιατί είδετε κάποιο θαύμα, αλλά ότι εφάγετε εκ των άρτων και εχορτάστησαν. Εχορτάστητε, συγγνώμη, φάγατε ψωμί και χορτάσατε.
Καλός είναι αυτός. Να το πούμε έτσι. Να τον κάνουμε και βασιλιά. Εκεί στην έρημο μάλιστα ήθελαν να τον ανακηρύξουν βασιλιά. Γι' αυτό ακούστε μια λεξούλα που μας την εξηγεί ο Ιωάννης σήμερα. Γιατί είδατε σημείον, αλλά γιατί φάγατε και χορτάσατε. Και λέει τώρα ο Χριστός, εργάζεστε με την βρώση, συγγνώμη, μη την βρώση την απολυμένη. Μην εργάζεστε, λέει, τη βρώση το φαγητό εκείνο το οποίο ξαναπεινάμε πάλι και ξανατρώμε. Αλλά την βρώση την μένουσαν η ζωή αιώνιων. Αλλά την βρώση το φαγητό εκείνο το οποίο θα σας κάνει αθανάτους. Και συμπληρώνει. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Είδατε. Εγώ είμαι, λέει, ο άρτος της ζωής. Όχι μεταφορικά. Και ο άρτος δεόν εγώ δώσω και το ψωμί που εγώ θα δώσω η σάρξ μου εστίν. Είναι η σάρκα μου. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μάλιστα, οι Καπερναΐτε που ήρθαν να του τα πούν αυτά όλα αηδίασαν. Δοξάζομαι τον Θεό που το Πνεύμα το Άγιον επέτρεψε να καταχωρηθεί αυτή η αηδία τους. Η αηδία τους, ξέρετε γιατί? Μα λέει, θα φάμε. Μας δώσει να φάμε τη σάρκα του. Τη σάρκα του, το σώμα του. Τι δίνατε αυτού ακούει? Ποιος αντέχει να ακούει τέτοια λόγια? Και τον άφησαν και έφυγαν. Ο Χριστός επιμένει. Εάν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν έχετε ζωή αιώνια. Έφτασε να πει στους μαθητάς του, αν σκανδαλιστήκατε, πηγαίνετε και εσείς μαζί με τους Καπαρναΐτες. Εγώ επιμένω σε εκείνο το οποίο σας λέγω. Δηλαδή, ήταν μία εικόνα, ένα σκιαγράφημα. Το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων, του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Και όταν έδωσε ο Χριστός τα κομμάτια τα ψωμιά, αργότερα θα τους δώσει τη σάρκα του. Δηλαδή, τι θα πει αυτό? Θα τους δώσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Προσέξτε, ακόμη τις ευχαριστιακές λέξεις στο θαύμα του χορτασμού που διατηρείται, ξέρετε αυτό πώς? Με την ιεροσύνη. Με την ιεροσύνη. Ακούστε τι λέγει, τι λένε οι ευχαριστιακές λέξεις λαβών τους πέντε άρτους. Αναβλέψας εις των ουρανών, ευλόγησεν και κλάσας, έκοψε κομμάτια, έδωκε τις μαθητές αυτού. Ακούστε τι μας λέει τώρα ο Ματθαίος. Στη Θεία Ευχαριστία, στο μυστήριο. Λαβών ο Ιησούς των άρτων και ευχαριστήσας, έκλασε και εδίδου τις μαθητές και είπε, λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Αυτές λέξεσι, με τις ίδιες λέξεις. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Ώστε παράδοσης αποστολική δεν είναι μόνον ότι είδαν και άκουσαν οι μαθητές, αλλά και η παραλαβή του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Αν θέλετε, κι άλλοι μπορούσαν να διατηρήσουν ότι είδαν και άκουσαν από τον Ιησούν, αλλά δεν παρέλαβαν την Εκκλησία. Η παραλαβή του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας είναι ταυτόσιμη με την παραβολή της, συγγνώμη, με την παραλαβή της ιεροσύνης και συνεπώς ταυτόσιμη με την Εκκλησία. Μέγα θέμα. Εκκλησία υπάρχει όπου υπάρχει διαδοχή ιεροσύνης. Οι Προτεστάντες δεν έχουν Εκκλησία. Είναι απλώς, προσέξτε, θρησκευτικές κοινότητες. Η Εκκλησία είναι μία. Γιατί δεν έχουν? Γιατί κατήργησαν, πέταξαν το μυστήριο της ιεροσύνης. Γι' αυτό και όταν τελούν τη Θεία Ευχαριστία, ξέρετε πώς την τελούν? Πώς την τελούν? Πιστεύουν ότι είναι μία ανάμνησης και ότι είναι μία υπενθύμησης και μία ένα σύμβολο. Αφού θα κοινωνήσουν οι πιστοί, ό,τι περισσέψει, το χύνουν στον οροχήτη. Και καλά κάνουν και το χύνουν στον οροχήτη, γιατί δεν είναι ούτε σώμα ούτε αίμα Χριστού. Το ακούτε παρακαλώ, για να μην παρασυρθούμε καμιά φορά τίποτα από κάτι Προτεστάντες, Ευαγγελικούς, με Πεντηκοστιανούς κλπ. Συνεπώς, η Εκκλησία υπάρχει όπου υπάρχει διαδοχή ιεροσύνης. Η ιεροσύνη
μυστήριον Θείας Ευχαριστίας. Και Εκκλησία είναι ταυτόσημα. Αυτά τα τρία, γι' αυτό και το μυστήριο της Ιεροσύνης, τελείται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, κατά τη διάρκεια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Αυτά τα τρία διατηρούν την όντως παράδοση που σώζει, αναγεννά, εισάγει εις την Βασιλεία του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους, προσέξτε, «Εγώ γαρ παρέλαβον από του Κυρίου, διότι εγώ λέει παρέλαβα από τον Κύριον», δηλαδή απευθείας, είναι εκείνο που είπε ο Χριστός στον μαθητήν Ανανία. «Εσύ», λέει, «μόνο θα βαπτίσεις τον Παύλο, δεν θα του κάνεις κήρυγμα, δεν θα του κάνεις κατήχηση, αυτό είναι δικό μου έργο», λέει ο Χριστός. Βλέπετε, να και ένα άλλο σημείο που ο Χριστός διδάσκει απευθείας τον Παύλο. Πώς? Μην ξεχνάτε ότι ο Παύλος απεσήρθη 3 χρόνια στην έρημο της Αραβίας και εκεί είχε αποκαλύψεις. Και μετά ήλθε έξω εις τον κόσμο. Λοιπόν, γράφει, «Εγώ γαρ παρέλαβον από του Κυρίου», απευθείας εννοείται, «ο και παρέδωκα ημίν», εκείνο που και σας παρέδωσα. Να η παράδοση. «Ότι ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή ή παρεδίδωτο έλαβεν άρτον και ευχαριστή σας, έκλασε και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον». Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή, μου παρέδωσε την Εκκλησία και εγώ σας την παραδίδω. Δηλαδή, παράδοσης είναι εδώ επιπλέον και το σημαντικότατο, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αγαπητοί, γιατί τα είπαμε αυτά όλα? Όχι βέβαια για να σας κουράσουμε, γιατί αποτελούν το θεμέλιο της σωτηρίας μας. Γράφει πάλι ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, «Γνωρίζω δε ημίν αδελφοί το Ευαγγέλιον», σας κάνω γνωστό το Ευαγγέλιον, δηλαδή ό,τι είπε ο Χριστός και έπραξε, αυτόν το Ευαγγέλιον, «ο ευγγελισάμιν ημίν», που εγώ σας το μετέδωσα, «ο και παρελάβετε», το οποίο και παραλάβατε, ενώ και εστήκατε, επί του οποίου και στηρίζεστε, διού και σώζεστε, και με το οποίο σώζεστε. Είδατε, σας παρέδωσα, σεις παραλάβατε, δεχθήκατε δια της πίστεως το περιεχόμενο του Ευαγγελίου, το εφαρμόσατε και τώρα σωθήκατε. Ώστε πράγματι η παράδοση είναι το θεμέλιο της σωτηρίας μας. Είναι μια παράδοση ζώσα. Αν θέλετε, αυτός ο ίδιος ο Χριστός είναι η παράδοση. Γιατί παραδίδεται από γενεά σε γενεά με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όταν ο Κύριος παρέδιδε τον άρτον και τα ψάρια, εκεί στο θαύμα των πεντακισκυλίων, στα χέρια των μαθητών του παρέδιδε, τον εαυτόν του παρέδιδε, γιατί αυτός είναι ο αληθινός άρτος, που θα το έλεγε την επομένη που ήταν η Καπερναήτε μαζί του, ο εκ του ουρανού καταβάς, και ήταν ακόμη και ο μυστικός ηχθής. Ο μυστικός ηχθής. Διότι η ακροστοιχίδα της λέξεως, της ελληνικής λέξεως, και αυτό προς τιμή της ελληνικής γλώσσης, ηχθής θα πει Ιησούς Χριστός η Θεού Υιός Σωτήρ. Ηχθής. Το Πνεύμα το Άγιον διαγραφήδος Αποστόλου Παύλου μας παραγγέλει, αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, ας εδιδάχθητε είτε διαλόγου είτε δι' επιστολής ημών, είτε με την επιστολή μας. Στήκετε και κρατείτε, σημαίνει να ζείτε και να βιώνετε. Τι? Τας παραδόσεις ας εδιδάχθητε. Όποιος δέχεται την αποστολική και πατερική παράδοση, παίρνει στα χέρια του των αληθινών άρτων και των μυστικών ηχθήν. Αμήν. I mean.